Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επικίνδυνη τροπή παίρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τα νέα όπλα που χρησιμοποιεί το Κίεβο και ο πύραυλος που εκτόξευσε για πρώτη φορά η Μόσχα έχει ταχύτητα 11 φορές μεγαλύτερη από τον ήχο. Σε συναγερμό η Δύση, έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ την Τρίτη. Στα άκρα η σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ-Κασελάκη 2-24 ώρα πριν ανοίξουν οι εσωκομματικές κάλπες. Κάλεσμα της Κουμουνδούρου για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής. Αύριο ανακοινώνει το νέο πολιτικό φορέα ο Στέφανος Κασελάκης. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Άξιον 24. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 31χρονος αντεξουσιαστής. Είχε βρεθεί αποτύπωμά του σε σακούλα στο διαμέρισμα που ισοπεδώθηκε από την έκρηξη στους αμπελόκηπους. Τι ισχυρίστηκε στο υπόμνημά του. Αυτοψία του Άξιον 24 στους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας. Οι ιδιοκτήτες ζητούν ακόμα και διπλάσιο ενίκιο. Σε απόγνωση καταστηματάρχες κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα μαγαζιά στις δημοφιλείς περιοχές. Συναγερμό βρίσκεται κυρίες και κύριοι Δύση μετά το χτύπημα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας με νέους υπερηχητικούς πυράβλους Ορέσνικ. Η αναβάθμιση των απλικών συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Πούτιν στον πόλεμο έχει προκαλέσει ανησυχία σε Βρυξέλλες, Λονδίνο, Παρίσι και Ουάσιγκτον. Και την Τρίτη συνεδριάζουν εκτάκτως στη Βελγική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ, παρουσία του ηγέτη της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος αποκάλυψε το νέο όπλο που η Δύση δεν γνώριζε καν την ύπαρξή του, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος λαμβάνει πλέον παγκόσμιες διαστάσεις, διευκρινίζοντας πως οι απαντήσεις της χώρας του δεν αφορούν μόνο την Ουκρανία, αλλά και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα δυτικά όπλα που πλήττουν τη Ρωσία. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Πιέρος για να σχολιάσουμε τις δραματικές εξελίξεις. Πρώτα όμως, κυρίες και κύριοι, θα δούμε το ρεπορτάζ με το χτύπημα της Ρωσίας και την ανησυχία που επικρατεί στη Δύση και επιστρέφουμε. Με παγκόσμια σύγκρουση απειλεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετά και την χρήση των υπερηχητικών πυράβλων Ορσένικ κατά ουκρανικού εδάφους. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Ο πόλεμος παίρνει νέα διάσταση με το Κρεμλίνο να απειλεί ευθέως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας πως η Ρωσία έχει πλέον το δικαίωμα να επιτεθεί σε χώρες που προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Με την Μόσχα να επιταχύνει τα στρατεύματά της εντός ουκρανικού εδάφους, η Δύση βρίσκεται σε εγρήγορση. After Russia raised the stakes in the war against Ukraine by firing an experimental ballistic missile, the NATO military alliance has said it won't be deterred from supporting Kyiv. ΝΑΤΟ και Ουκρανία θα συνεδριάσουν την Τρίτη στις Βρυξέλλες, ενώ το Βερολίνο κάνει λόγο για σοβαρή κλιμάκωση. Δεν θέλουμε να παράσχουμε στην Ουκρανία πυράβλους κρούζ ικανούς να διεισδύσουν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Στο στόχαστρο της Μόσχας μπαίνει και η αμερικανική βάση στην Πολωνία, η οποία εγκαινιάστηκε χθες. Αναρασταίνει ο στρατηγικής рисков и как следствие к повышению общего уровня ядерной опасности. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός αναφέρει μάλιστα πως υπάρχει πραγματικός κίνδυνος παγκόσμιας σύγκρουσης. Wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu godzin pokazują, że to zagrożenie jest naprawdę poważne i realne, jeśli chodzi o konflikt globalny. Τα ξένα μέσα κάνουν λόγο για απόπειρα εκ μέρους της Ρωσίας να τεστάρει και να τρομάξει την Δύση. This is Vladimir Putin testing the West and trying to scare us. And I think it's important to have a bit of context. So this is not the first time that Moscow has sent a nuclear-capable missile into Ukraine. Την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν τεστάρει τα δυτικά αντανακλαστικά, η πυρηνική απειλή χτυπά την πόρτα της Γυραιάς Υπήρου. Ο Ρώσος Πρόεδρος πάντως, κυρίες και κύριοι, εκτός από την αναβάθμιση των όπλων, προχώρησε και σε μια στρατιωτική συμφωνία με την πλέον απομονωμένη χώρα στον πλανήτη, τη Βόρεια Κορέα.
Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία, θα μας πει η Κατερίνα Τζιωμάκη. Κατερίνα. Στρατιώτες, πετρέλαια και οπλισμός είναι μέχρι στιγμής το περιεχόμενο της συμμαχίας αυτής της Μόσχας με την Πιονγκιάνγκ. Πιο αναλυτικά, ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει λάβει από τον καλό του φίλο Κιμ Γιονγκ Ουν μέχρι στιγμής 12.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες για να υποστηρίξουν τον πόλεμο της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία, οι οποίοι έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή του Κούρσκ. Ενώ ειδικοί αναφέρουν πως η Βόρεια Κορέα έχει ήδη στείλει στη Ρωσία 16.000 κοντέινερ γεμάτα όπλα και πυρομαχικά. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ωστόσο, δεν φεύγει με άδεια χέρια και αντί όπλων λαμβάνει καύσιμα. Τα βορειοκορεάτικα δεξαμενοπλοία φτάνουν στα ρωσικά λιμάνια άδεια και φεύγουν με πετρέλαιο, κάτι που με τη Ρωσία να προμηθεύει τη Βόρεια Κορέα με περισσότερα από 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου από τον Μάρτιο, παραβιάζοντας τις κυρώσεις του ΟΗΕ που προβλέπουν πως η Βόρεια Κορέα είναι σχεδόν εξοπλισμένη από κάθε εμπορική δραστηριότητα που της παρέχει πετρέλαιο, με στόχο να περιορίσει τη στρατιωτική της δύναμη και την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Τις τελευταίες ημέρες πάντως, κυρίες και κύριοι, και ειδικότερα μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι δύο πλευρές στον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν αναβαθμίσει τα οπλικά συστήματά τους. Η συμμετοχή Βρετανικών πυράβλων και των αρκών κατά προσωπικού από τη μία πλευρά και η περιηχητική πύραυλη από την άλλη δίνουν νέα διάσταση σε αυτή τη σύγκρουση. Την αλλαγή τακτικής με τη χρήση νέων οπλικών συστημάτων σφράγισε η 1000η ημέρα της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με το Κίεβο να χρησιμοποιεί για πρώτη φορά πυράβλους αμερικανικής και βρετανικής προέλευσης και τη Μόσχα να απαντά εκτοξεύοντας πειραματικό πύραυλο, σημάνοντας κόκκινο συναγερμό στη Δύση. Αμερικανικές και Βρετανικές πηγές θεωρούν πως το μέχρι πρότινος μυστικό όπλο του Πούτιν είναι πειραματικός βαλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς. Όπως ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε, πρόκειται για τον Ορέσνικ, που στα ρωσικά σημαίνει καρυδιά. Υπερυπερηχητικός, με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αυτοί οι πύραυλοι εκτοξεύονται από την χώρα. Το ευάλωτο σημείο τους είναι στην εκτόξευση. Εκεί, αν τους δεις, τους χτυπάς. Ο ρωσικός πύραυλος χτύπησε τον Ντνίπρο σε μόλις 15 λεπτά και έφερε 6 συμβατικές κεφαλές, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιεί και πυρηνικές. Ο Ρέσνικ φέρεται να έχει ταχύτητα 11 μάχ, ξεπερνώντας τα 13.000 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι που καθιστά δύσκολη την αναχέτησή του από πολλά συστήματα αεράμινας, ενώ το βεληνεκές του αγγίζει τα 5.500 χιλιόμετρα. Ο πύραυλος αυτός έχει τα χαρακτηριστικά ενός όπλου που είναι στο παραένα ή παραπέντε, αν θέλετε, ενός πυρηνικού χτυπήματος. Η Ουκρανία, σε ένα σημείο καμπής για τον πόλεμο, χτύπησε τη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής πυράβλους ATACMS και βρετανικούς Storm Shadow. Ο υπερηχητικός τακτικός βαλιστικός πύραυλος ATACMS φέρει πολεμική κεφαλή 217 κιλών και έχει μέγιστη εμβέλεια τα 300 χιλιόμετρα, ενώ ο βρετανικός πύραυλος Cruise Storm Shadow φέρει πολυσταδιακή κεφαλή διείσδυσης βάρους 450 κιλών με μέγιστο επιχειρησιακό βεληνακές τα 550 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, εμέσως πλην σαφώς, η Δύση ενεπλάκη. Επιπλέον, η Ουάσιγκτον, σε μια ακίνηση που θεωρείται αμφιλεγόμενη, ετοιμάζεται να προμηθεύσει το Κίεβο και μενάρκες κατά προσωπικού, με στόχο να πληγούν τα ρωσικά στρατεύματα. Οι αμερικανικές νάρκες έχουν τη δυνατότητα χρονοδιακόπτη ώστε να μην λειτουργούν μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως η προετοιμασία ενέδρασης, ο εξαναγκασμός των εχθρικών δυνάμεων να κινηθούν σε μια στενή διαδρομή όπου μπορεί να επικεντρωθεί η δύναμη πυρός. Με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, το ΝΑΤΟ ανέλαβε επίσημα τον έλεγχο του συστήματος ΑΕΓΙΣ στην Πολωνία, σηματοδοτώντας ένα κύριο βήμα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πυραυλικής αεράμινας της συμμαχίας. Θα έρθω τώρα στον Γιώργο Πιέρα, διότι η Γιώργο ισορροπούμε όλοι, Δύση και Ρωσία, σε μια πολύ λεπτή γραμμή αυτή την ώρα. Έχουμε μια άκρως επικίνδυνη προειδοποίηση του Πούτιν, σηκώνει ξανά το πυρηνικό χαρτί. Μια προειδοποίηση επικίνδυνη για όλο τον πλανήτη. Είχε ενδιαφέρον η ίδια η περιγραφή του πυράβλου, του βαλιστικού πυράβλου Ρέσνικ, ο οποίος, λέμε τώρα, είχαμε ένα χτύπημα το οποίο έρχεται, φτάνει περίπου τα 11 μάχ, θέλει ένα τέταρτο περίπου για να γίνει το συγκεκριμένο χτύπημα, όπως περιγράφηκε και στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Όμως τώρα δεν είχε
πάνω του πυρηνικές κεφαλές. Αυτό που λένε όλοι οι διεθνείς αναλυτές είναι ότι θα μπορούσε να έχει πυρηνικές κεφαλές. Υποδομή για πυρηνική κεφαλή. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο φαίνεται ότι αυτά τα μηνύματα που δίνει μέσω και του ίδιου του πεδίου ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πραγματικά ανησυχητικά και όλα αυτά γίνονται σε μια φάση που υπάρχει κενό εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες με δύο διαφορετικές γραμμές μεταξύ του ενεργεία Προέδρου του Τζο Μπάιντεν και του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ. Από τη μία, ο Μπάιντεν λέει: ναι, πάρτε πράσινο φως, χτυπήστε με αμερικανικούς πυράβλους την Ρωσία στο Κίεβο. Άρα, πράσινο φως και για την κλιμάκωση του πολέμου και παράλληλα δεν συνομιλώ με τον Πούτιν. Και από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ λέει ότι εγώ δεν θα συνεχίσω να εξοπλίζω το Κίεβο και ότι όταν έρθω στην εξουσία θα βάλω ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε δύο διαφορετικές γραμμές. Αυτή τη στιγμή όμως επικρατεί σιωπή, διότι υπάρχει αυτό το κενό εξουσίας. Και η Ευρώπη ώρα, το περιμένει. Ακριβώς, το περιμένει αυτό. Έχουμε την Ευρώπη να είναι σε ένα ρόλο θεατή, να αναμένει πρωτοβουλίες από την Ουάσιγκτον, οι οποίες αποκλείεται να έρθουν πριν τις 20 του μηνός, δηλαδή όταν θα έχουμε και επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο και παράλληλα και την ίδια του τη διακυβέρνηση. Μέχρι τότε μιλάμε για μια επικίνδυνη κατάσταση για όλο τον πλανήτη. Είμαστε μακριά όμως πραγματικά από μια πραγματική πυρηνική απειλή. Φαίνεται πως επίσης όλοι οι διεθνείς αναλυτές λένε ότι είμαστε πραγματικά μακριά από μια πυρηνική απειλή, προς ώρας τουλάχιστον. Έτσι. Λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να πυροβολήσει εντός εισαγωγικών τα πόδια του ο ίδιος ο Πούτιν και να μην διατηρήσει έστω αυτή την απειλή ως διαπραγματευτικό χαρτί. Και βέβαια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό τι θα κάνει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και αν θα τηρήσει όσα είχε πει όταν βρεθεί στο Λευκό Οίκο για να βάλει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Να δούμε λοιπόν. Γιώργο, μένεις μαζί μου και κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά τώρα, καθώς επίκειται ένα ιδιαίτερα δύσκολο Σαββατοκύριακο με το ΣΥΡΙΖΑ να εκλέγει νέο αρχηγό και το Στέφανο Κασελάκη να ιδρύει νέο κόμμα. Το κλίμα στις σχέσεις των πρώην συντρόφων είναι εξαιρετικά βαρύ, με δεδομένη τη στάση του κυρίου Κασελάκη να ρίχνει στην πραγματικότητα τον ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την παραμονή της κρίσιμης εκλογής να ανακοινώνει το νέο πολιτικό του φορέα. Διαστάσεις ολοκληρωτικού πολέμου λαμβάνει σύγκρουση ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τον Στέφανο Κασελάκη. Παραμονή της εσωκομματικής εκλογικής αναμέτρησης των ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη σκιά της αποχώρησης των βουλευτών του κόμματος Θεοδόρας Τζάκρη και Γιώτας Πούλου, που στήχησε τον ρόλο της εξωματικής αντιπολίτευσης. Η Κουμουνδούρου στρέφει όλες τις δυνάμεις στην επιτυχία της εκλογικής διαδικασίας της Κυριακής, αισιοδοξώντας ότι θα ξεπεράσει το άτυπο όριο των 70.000 ψηφοφόρων που η ίδια έχει θέσει. Δίνουμε ηχηρό παρόν στην ανασύνταξη και την αντεπίθεση. Ακυρώνουμε τα σχέδια των αντιπάλων μας. Την Κυριακή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ραντεβού στις κάλπες. Η δική μου υποψηφιότητα, αγαπητοί φίλοι, εγγυάται ότι μπορούμε να μιλήσουμε και σε ένα ευρύτερο κοινό που σήμερα είναι στην αποχή, στην απογοήτευση. Είναι αριστεροί οι οποίοι ψήφισαν το 19 ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ξαναψηφίσανε μετά. ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά, ουσιαστικά και εντός της αιθούσης. Και εκτός από την αίθουσα, στην κοινωνία λοιπόν, θα παραμένει. Η Κουμουνδούρου περνάει στην αντεπίθεση και καταφέρεται με σκληρό τρόπο εναντίον της ομάδας Κασελάκη, χαρακτηρίζοντας τους αποστάτες, χρεώνοντας τον τέος πρόεδρο και τους βουλευτές που τον ακολουθούν ατιμία. Είναι απαράδεκτο να γίνεται μια τέτοια αλλαγή στο δημοκρατικό σύστημα και να μην παραδίδουν τις έδρες τους. Έχουμε πει εδώ και 5 χρόνια ότι είναι ένα κόμμα άρρωστο. Είναι μια κίνηση αυτή που έγινε από τις δύο πάλι ποτέ βουλευτήνες του ΣΥΡΙΖΑ χθες, η οποία έρχεται προφανώς σε σύγκρουση και σε κόντρα, σε αντίθεση με την λαϊκή ετοιμιγορία. Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος Κασελάκης δείχνει να μην ενδιαφέρεται για την ομοβροντία πυρών που δέχεται από τους πρώην συντρόφους του, εστιάζοντας την παρουσίαση του δικού του πολιτικού φορέα. Ήταν αναμενόμενο για μένα από το 2015, από όταν. Αυτό το κόμμα ουσιαστικά πρόδωσε την ψυχή του, πρόδωσε τους πολίτες, παραβίασε την εντολή των πολιτών. Αραιώσατε λίγο την κατάθεση του της επερωτήσεως, αλλά εντάξει, ήταν δικά σας θέματα. Και μπαίνω λίγο, δεν στεναχωριέμαι. Θα συγκρατήσω τα δάκρυά μου, με κόπο η αλήθεια είναι, θα συγκρατήσω. Αραιώσατε στα βορεινά της Νέας Δημοκρατίας. Λείπει μήπως κάποιος πρώην πρωθυπουργός? Αραιώσατε πολύ. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για τις εσωκομματικές του κάλπες, η Αθηνά Λινού επέλεξε 2 μέρες νωρίτερα να καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του Παύλου Πολάκη. Και πολλοί βουλευτές που παραμένουν μέχρι στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, φλερτάρουν, όπως θα μας πει ο Αντώνης Γιώκας, είτε με τον ΠΑΣΟΚ, είτε με το νέο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Ποιοι είναι αυτοί, Αντώνη? Σενάρια επί σενάριων, λοιπόν, Βασίλη, πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα είναι η κυρία
Νίνα Κασιμάτη. Τι γίνεται λοιπόν για τη βουλευτή της Β' Πειραιά, τι λέει, τι έχει συμβεί. Μπορεί να έχει διαψεύσει λοιπόν εδώ και μέρες τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει και τη συνδέουν με το Πασόκ. Ωστόσο, η κοινή της παρουσία με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε παρουσίαση βιβλίου αναμένεται να αναζωπηρώσει προφανώς τη φημολογία αυτή. Δεύτερο πρόσωπο είναι ο κύριος Πέτρος Παπάς. Έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν από τους πιο φανατικούς οπαδούς του κυρίου Κασελάκη. Αύριο όμως δεν θα παραστεί στην εκδήλωση για το νέο κόμμα που ιδρύει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος με τη Χαριλάου Τρικούπη για τον κύριο Πέτρο Παπά. Ο τρίτος είναι ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο βουλευτής Φθιώτιδας. Αμφιταλαντεύεται. Θα λάβει λοιπόν τις τελικές του αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και εφόσον ακούσει πρώτα τον κύριο Στέφανο Κασελάκη και εφόσον δει και ποιος εκλεγεί πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Και τελευταίος είναι ο κύριος. Είναι ένα πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ κοντά στον Στέφανο Κασελάκη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι βουλευτής επικρατείας. Είναι βουλευτής επικρατείας. Αυτό είναι το πρόβλημα για τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος με στην προημερών ανακοίνωσή του περισσότερο θόλωσε παρά ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τις προθέσεις του. Βρίσκεται στο εξωτερικό, δέχεται όμως πιέσεις τόσο από τον Ταύρο και από τον κύριο Κασελάκη, όσο και από την Κουμουνδούρου να παραμείνει στο κόμμα Βασίλη. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, κυρίες και κύριοι, το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ και όχι μόνο για τους βουλευτές που σκέπτονται αν θα αποχωρήσουν. Και σήμερα, Κατερίνα Κανάκη αναγκάστηκε το κόμμα να κάνει μια εσωτερική μετακόμιση στη Βουλή, γιατί έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η έκπτωση ακριβώς από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει φέρει και χωροταξικές αλλαγές. Και επειδή μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, βλέπουμε αυτή τη στιγμή την μετακόμιση, θα λέγαμε, την εκκίνηση της μετακόμισης του ΠΑΣΟΚ στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο ισόγειο του Μεγάρου της Βουλής. Ουσιαστικά έγινε η παραλαβή από τον κύριο Δημακαρέα, είναι ο προϊστάμενος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, και από Δευτέρα λογικώς ο κύριος Ανδρουλάκης θα κατέβει έναν όροφο. Παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ στεγάζεται στον πρώτο όροφο, επί της αείμνης της Φόφης Γεννηματά μετακόμισε εκεί και θα κατέβει έναν όροφο. Θα ανέβει όμως πρεστίζ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, όπως καταλαβαίνετε, διότι πλέον θα έχει το στρατηγείο του στο καλύτερο γραφείο μετά από εκείνο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Και βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τον κύριο Ανδρουλάκη. Αρνητικό βεβαίως για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει και λιγότερα γραφεία, λιγότερους μετακλητούς και θα αναγκαστεί να ανέβει πάνω στον πάνω όροφο. Τρίτο κόμμα σε δύναμη πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Και θα επιστρέψω στον Γιώργο Πιέρο, κυρίες και κύριοι, καθώς Γιώργο. Πρωτοφανή πράγματα. 18 μήνες μετά τις εκλογές έπεσε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πόλεμο χωρίς έλεος από τον κύριο Κασελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Από πού να ξεκινήσουμε, από το μάτι, από τα πιο τροτά σημεία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, να πάμε στο δημοψήφισμα που ανέφερε ο ίδιος, να πάμε στα capital controls που χρησιμοποίησε αμέσως έχοντας φύγει και μιλώντας για τις επτούς. Είναι χτυπήματα τα οποία δίνουν ένα πόλεμο διαρκείας. Ή να πούμε την αποκορύφωση αυτής της κατάστασης που είναι η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις παροτρύνσεις και τις πιέσεις του κυρίου Κασελάκη σε βουλευτές προκειμένου να φύγουν. Είναι από πολλά τα ανθέαρα, Γιώργο, ακριβώς, κύριο Κασελάκη. Την κυρία Πούλου και την κυρία Τζάκρη που εχθές κάνανε και οριστικά το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση και το ΣΥΡΙΖΑ να εκπίπτει από τη θέση του. Είναι όντως πολλά τα ανθέαρα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη και είναι πολλά ακόμα και στο επίπεδο της επικοινωνίας. Το γεγονός ότι το κόμμα αυτό χάνει τη θέση του από αυτή τη αξιωματική αντιπολίτευση, μία μέρα μετά το debate του. Γιατί ο κ. Κασελάκης προφανώς πίεσε τις κυρίες Πούλου και Τζάκρη να φύγουν εκείνη την ημέρα. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή έχει εκλογές και αύριο ανακοινώνει κόμμα ο κ. Κασελάκης προκειμένου να επισκιάσει και αυτές, δείχνουν ακριβώς ότι είναι πολλά τα unfair, είναι κάτω από τη μέση τα χτυπήματα και είναι και διαρκείας ο πόλεμος. Τώρα, από εκεί και πέρα, βασικός αντίπαλος, προφανώς επειδή αυτός ο πόλεμος, όπως είπαμε, είναι διαρκείας του νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, όποιος και αν είναι αυτός, και μην γελιόμαστε, εντάξει, έχουμε ένα ξεκάθαρο δίπολο Φάμελου Πολάκη, Πολάκη Φάμελου, θα είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης. Γιατί θα πρέπει να πείσουν ένα ακροατήριο, το οποίο είναι κοντά σε αυτόν τον χώρο, να ακολουθήσει πλειοψηφικά το ένα ή το άλλο κόμμα. Όποιο κόμμα επικρατήσει θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα βιώσιμα. Υπάρχουν και κόμματα αυτή την ώρα στη Βουλή που είναι σε στάση αναμονής, ναι, για τις εξελίξεις. Προφανώς. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης είπε βάλτε ένα τέλος σε συζητήσεις που αφορούν οποιοδήποτε παζάρεμα, για να πούν δηλαδή ουσιαστικά στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα κάνουν μεταγραφές, δεν θα πάρουν απευθείας βουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ήδη χτυπούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη και του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, ήταν πολύ χαρακτηριστικό και το ρεπορτάζ του Αντώνη Γκιώκα. Εγώ θα έλεγα επίσης ότι ήταν πολύ χαρακτηριστική και η τοποθέτηση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εδώ σήμερα στο Action 24, όπου είπε και η ίδια ότι θα μπορούσε υπό όρους να δεχθεί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα της, αρκεί στο παρελθόν να μην έχουν κάνει παζάρια, να μην έχουν αλλάξει καρέκλες
και να έχουν εχθρική στάση απέναντι και στην ίδια και έχουν δείξει ασυνέπεια. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και η πλεύση ελευθερίας μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το όλο σκηνικό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε αμέσως στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς θα πάμε στην Κατερίνα Τζιωμάκη στην αίθουσα ειδήσεων. Κατερίνα, πριν από λίγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε τη μαζική παραγωγή αυτών των περιηχητικών πυράβλων. Αυτή είναι η απόφαση του Ρώσου Προέδρου. Ύστερα από συνάντηση που είχε με την ηγεσία του Υπουργείου Αμήνης της Ρωσίας, ανακοίνωσε την μαζική παραγωγή. Στην περιοχή του Ντνίπρο. Όπως ανέφερε ο Ρώσος Πρόεδρος, ο πύραυλος δεν μπορεί να αναχαιτιστεί και θα έχει τη δυνατότητα να πλήξει στόχους σε όλη την Ευρώπη και από σήμερα και στο εξής, η Ρωσία τον συμπεριλαμβάνει στις πυραυλικές δυνάμεις της. Αφού τον τσέκαρε στην ουσία ότι δεν τον πιάνουν τα ραντάρ, δεν τον γνώριζε αυτόν τον πύραυλο η Δύση, ξεκινά λοιπόν τη μαζική παραγωγή. Ένα ακόμα μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν προς την Δύση. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε εμείς θέμα. Τον φιλόλογο φάντασμα που συνελήφθη ως ενοικιαστής της αποθήκης οπλοστάσεως στον Παγκράτη, ξεψαχνίζουν οι αρχές ώστε να ρίξουν φως στο άγνωστο παρελθόν του. Είχε λευκό ποινικό μητρό, ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, οικογενειάρχης και καθηγητής σε φροντιστήριο και θεωρείται ο συνδετικός κρίκος με τους τρομοκράτες της Γιάφκας. Τα όπλα μάλιστα ήταν καλά συντηρημένα και η αποθήκη δεν παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Τρία αυτοκίνητα της αντιτρομοκρατικής, δύο περιπολικά. Μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας και πάνοπλοι αστυνομικοί μετέφεραν στα δικαστήρια τον 49χρονο φιλόλογο, ο οποίος συνελήφθη για τη Γιάφκα με τα όπλα και τα εκρηκτικά στο Παγκράτη. Ο 49χρονος άτομο υπεράνω πάσης υποψίας ήταν άγνωστος των αρχών και με λευκό ποινικό μητρό. Ο φιλόλογος είναι κάτοικος Βύρωνα και εργάζεται ως καθηγητής σε φροντιστήριο. Από το 2008 που είχε νοικιάσει τη μικρή αποθήκη, κατέθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη 100 ευρώ κάθε δύο μήνες, χωρίς να έχει μαζί του καμία επαφή ή επικοινωνία. Ήταν αυτό που λέμε ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένας κατάλευκος ποινικά, ένας ο οποίος δεν έχει απασχολήσει, ένας συμπαθητικός. Καθηγητής, τον οποίον τον συμπαθούσαν ο περιπτεράς του, ο οποροπόλης του, η σύνοικη, δηλαδή είναι να τα χάνεις μερικές φορές. Η αντιτρομοκρατική ταυτοποίησε το φιλόλογο στον ενοικιαστή της Γιάφκας από τις κάμερες του ATM που κατέθετε τα χρήματα. Τέθηκε υπό παρακολούθηση και διαπιστώθηκε ότι προσπάθησε να εξαφανίσει τα ρούχα που φορούσε την ημέρα που πήγε στην τράπεζα. Από πού κατατίθονταν τα χρήματα? Από την Εθνική Τράπεζα στην Ευτυχίου. Εθνική Τράπεζα της Ευτυχίδου, κάμερα του ATM, τελειώσαν όλα. Απλό. Ήταν απλό. Η σύλληψη αυτή ήταν πραγματικά απλή. Στην αποθήκη βρέθηκε ποσότητα φρέσκες νητρικής αμμονίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι κάποιοι επισκέφθηκαν το χώρο πρόσφατα. Ενώ η εκρηκτική ύλη που εντοπίστηκε είναι παρόμοια με εκείνη που είχε χρησιμοποιηθεί στην βόμβα που εξεράγει στο Υπουργείο Εργασίας. Ο 49χρονος φιλόλογος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τρίτη. Η αντιτρομοκρατική ερευνά την πιθανή σχέση του με δύο άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για τρομοκρατία. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, κυρίες και κύριοι, μετά την προφυλάκηση του 31χρονου αντιεξουσιαστή για εμπλοκή του στην έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους. Στην αίθουσα σύνταξης βρίσκεται ο Δημήτρης Μποφίλιος. Δημήτρη, αρνήθηκε κάθε συμμετοχή του. Ο 31χρονος επέμεινε στην αθωότητά του, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ουδέποτε βρέθηκε στο διαμέρισμα, ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της έκρηξης και ότι δεν έχει καμία σχέση με δράση τρομοκρατικών ομάδων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες στο απολογητικό του υπόμνημα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με τους συγκατηγορούμενους μου δεν έχω καμία σχέση. Δεν ήταν ποτέ άνθρωποι με τους οποίους είχα συναναστραφεί, έστω και κοινωνικά, και δεν έχω συμμετάσχει σε καμιά πράξη από αυτές που μου αποδίδονται». Παράλληλα, ζήτησε να μην προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας πως θα βρίσκεται στη διάθεση των αρχών όποτε ζητηθεί και ότι δεν υπάρχει ένδειξη που να θεμελιώνει ότι είναι ύποπτος φυγής. Ο 39χρονος αναφέρθηκε και στο βραχιολάκι που είχε φορέσει στο παρελθόν όταν βρισκόταν υπό ηλεκτρονική επιτήρηση και ως κρατούμενος μάλιστα παρακολουθούσε μαθήματα σε ΤΕΙ. Λίγο μετά την απόφαση για την προφυλάκησή του, επικράτησαν ένταση και μικροεπισόδια μεταξύ της αστυνομίας και ατόμων που βρίσκονταν στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν είναι τον 39χρονο. Ναι. Ακριβώς, είναι χαρακτηριστικές εικόνες αυτή τη στιγμή που βλέπουμε στις οθόνες μας. Το κλίμα δηλαδή ήταν πολύ τεταμένο, με τους άνδρες των ΜΑΤ να κάνουν χρήση μάλιστα χημικών και κρότου λάμψης. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Το ελληνικό δημόσιο θα αναλάβει, κυρίες και κύριοι, την πλήρη αποκατάσταση της πολυκατοικίας, συγγνώμη, στους Αμπελόκηπους, που καταστράφηκε από
την έκρηξη στη Γιάφκα των τρομοκρατών. Ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα συνάντηση με τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, ενώ δεσμεύτηκε πως το κράτος θα αποζημιώσει και τις οικοσκευές που καταστράφηκαν. Με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα, καταρτίστηκε το νέο πλαίσιο αρρωγής για τους ενίκους της πολυκατοικίας στην Οδό Αρκαδίας, η οποία υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από τον εκρηκτικό μηχανισμό που εξεράγησε διαμέρισμα. Δύσκολη και σοκαριστική πρέπει να ήταν αυτή η εμπειρία. Και κληθήκαμε και εμείς να διαχειριστούμε μια κατάσταση την οποία δεν την είχαμε αντιμετωπίσει. Πάλι με ένα ουσιαστικά τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο δεν εκδηλώθηκε όπως ήταν ευτυχώς προγραμματισμένο, όμως είχε τραγικές επιπτώσεις ως προς την δικιά σας καθημερινότητα. Σε σχετική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία συμμετείχαν οι ένικοι της πολυκατοικίας των Απελοκήπων, ανακοινώθηκε πως η πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ θα υπάρξει και αποζημίωση της οικοσυσκευής. Μας δίνει τουλάχιστον μια ελπίδα, γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο διαμονής και επαγγελματικής αποκατάστασης. Μέχρι στιγμής εκεί που μένουμε είμαστε καλά, αλλά θέλουμε όσο γίνεται πιο σύντομα να μπούμε πάλι στην καθημερινότητά μας, στο πρόγραμμά μας. Και τώρα που είμαστε πιο ψυχραιμοί, αντιλαμβανόμαστε το κράτος όταν θέλει μπορεί να στέκεται δίπλα στον πολίτη, γιατί στην αρχή και εμείς είμαστε απελπισμένοι. Οι εργασίες εκτιμάται πως θα διαρκέσουν από 9 έως και 12 μήνες, με τους ιδιοκτήτες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για την έβρεση κατοικίας και τη μετεκατάσταση στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Άγιο Ανδρέα. Πιο ακριβά από το να χάνεις το σπίτι σου και να βγαίνεις από αυτό, να ξεριζώνεσαι, είναι ένα ξεριζωμό. Αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσει είναι κάτι πρωτόμορο, μάλλον σημειακό, δύσκολο να επαναληφθεί και ώστε να μην γίνει ξανά ποτέ. Ειδική μέρημνα θα υπάρξει και για όσους έχουν υποστεί τη ζημιά στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Προφανώς, Πρόεδρε, είναι να επιστρέψει ο κόσμος το συντομότερο δυνατό στο σπίτι, στην κανονικότητα και βέβαια σε ένα ασφαλές κτίριο το οποίο θα εξασφαλιστεί με αυτή την δωρεά. Η πολυκατοικία κρίθηκε συνολικώς ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από την πραγματογνωμοσύνη στατικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Μια νέα υπηρεσία Ράμπο για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής δημιουργεί ΑΔΕ με την κωδική ονομασία ΔΕΟΣ, η οποία θα στελεχωθεί από φοριακούς και τελωνιακούς υπαλλήλους και θα συμμετέχουν σε ειδικές αποστολές. Στόχος είναι, κυρίες και κύριοι, η πάταξη της φοροδιαφυγής με τα πρόσθετα έσοδα να μπαίνουν στα κρατικά ταμεία και να οδηγούνται σε νέες μειώσεις φόρων. Η νέα μονάδα της ΑΔΕ με όνομα Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών θα αποτελείται από τελωνιακούς και εφοριακούς, οι οποίοι με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και φορολογικών δεδομένων θα κάνουν εξπρές ελέγχους σε τελωνία με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων και τζίρου, λαθρεμπόριο για μη απόδοση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δημιουργούμε κοινή επιχειρησιακή υποδομή για τις ειδικές φορολογικές και τελωνιακές μας δυνάμεις που χειρίζονται τις δύσκολες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Στο πρώτο τρίμηνο του 2025, η ΑΔΕ θα προσθέσει και νέα όπλα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, όπως η καθολική δήλωση των εσόδων-εξόδων των επιχειρήσεων στο My Data, το ψηφιακό πελατολόγιο που θα συγκρίνει τον αριθμό πελατών με τις αποδείξεις που εκδίδονται και καταχωρούνται στο My Data και το ψηφιακό δελτίο αποστολής, όπου θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο οι αγοραπολισίες προϊόντων. Στόχος της κυβέρνησης είναι ότι με τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής θα ενισχύσουν την κοινωνία μέσα από νέες επενδύσεις αλλά και νέες παροχές. Τα πρόσθετα έσοδα, τα οποία μπορέσαμε και συγκεντρώσαμε πρωτίστως από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, επιστρέφουν στην κοινωνία μέσα από δύο αναθεωρήσεις προϋπολογισμών, μέσα από την αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, μέσα από στοχευμένες παροχές τις οποίες θα κάνουμε. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι ο εξυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης και τα επιπλέον βήματα για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι σημαντικά καθώς βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη και ενισχύουν τη φορολογική και κοινωνική δικαιοσύνη. Εξυγχρονίζουμε θεσμούς και μηχανισμούς. Δεύτερον, ότι μειώνουμε ολοένα και περισσότερο τους φόρους. Και τρίτον, ότι τα χρήματα τα οποία βρίσκουμε από την φοροδιαφυγή πάνε για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Μάλιστα, στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 θα επεκταθεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Πέραν από τη νέα υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, ΑΔΕ αποκτά και 4 νέα υπερόπλα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ο Ραφαήλ Κάμπερ είναι μαζί μου για να μας πει ποιους επαγγελματικούς κλάδους στοχεύει η εφορία, Ραφαήλ, που θεωρούνται ύποπτοι για μαύρο χρήμα. Ακριβώς. Βασίλη, παρά την εκτεταμένη αύξηση ηλεκτρονικών πληρωμών, το ζήτημα της φοροδιαφυγής παραμένει. Τα επαγγέλματα λοιπόν που βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΔΕ είναι τα κομμωτήρια, είναι οι οδοντίατροι, οι υδραυλικοί και τα καταστήματα εστίασης. Αλλά υπάρχουν και νέα επαγγέλματα στο στόχαστρο των ελεκτών, όπως είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα φανοποιεία, τα πλυντήρια αυτοκινήτων και οι χώροι στάθμευσης. Πάντως, στόχος της κυβέρνησης είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, ώστε τα εισπραχθέντα έσοδα να πάνε ώστε να ενισχύσουν την κοινωνία, Βασίλη. Ραφαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Το ένα μετά το άλλο κλείνουν καταστήματα σε εμπορικούς δρόμους. Καθώς μόνο τον τελευταίο χρόνο τα μισθώματα, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ της Θεοδόρας Ζαγανάκου, έχουν εκτοξευθεί. Ζητούν αυξημένα ενίκια ακόμα και κατά 40% οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα καταστήματά τους στο κέντρο της Αθήνας, με τους ενοικιαστές να επαναδιαπραγματεύονται κάθε χρόνο την τιμή, καθώς όπως λένε δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα. Αυτή η αύξηση κάθε μήνα που υπάρχει φαίνεται και ναι, δηλαδή υπάρχουν μήνες που δεν μπορώ να ανταπεξέλθω και καθυστερώ αναγκαστικά το ενίκιο. Σύμφωνα με εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, δεν είναι λίγοι οι επαγγελματίες που βάζουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους ή τις μεταφέρουν σε άλλα σημεία, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απανωτές αυξήσεις των ενοικίων. Βλέπουμε λοιπόν αυξήσεις 30, 40 ή και περισσότερο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στην αγοραστική δύναμη και στο πώς πάει η οικονομία σε σχέση με το 19. Ήδη βλέπουμε να αλλάζουν πόστα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη μεγάλη τιμή που ζητάνε οι εκμισθωτές, ειδικά για τα ενοίκια που είναι στους κεντρικούς δρόμους. Λόγω του ότι είναι ακριβά τα ενοίκια, γι' αυτό και τα κλείνουν. Στα καταστήματα της Ερμού, του πιο ακριβού εμπορικού δρόμου της Αθήνας, το 2017 η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έφτανε τα 210 ευρώ, ενώ σήμερα αγγίζει τα 290 ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 38,1%. Οι προηγούμενοι ενοικιαστές του καταστήματος που βρίσκεται σε πεζόδρομο λίγα μέτρα από την Ερμού δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις απανωτές αυξήσεις του ενοικίου, με αποτέλεσμα ο χώρος να παραμένει κενός εδώ και 3 χρόνια, καθώς ο ιδιοκτήτης ζητά έως και 3.000 ευρώ. Με τα ενοίκια που ανέβηκαν, ο κόσμος δεν πήγαινε να αγοράσει πολύ και σταδιακά βγήκαν εκτός της αγοράς. Το ένα μετά το άλλο κλείνουν τα καταστήματα στο Μαρούσι, με τους κεντρικούς δρόμους της αγοράς να μοιάζουν με έρημη πόλη, καθώς οι ενοικιαστές δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τα ενοίκια. Τα έχουν φτάσει όλα στο Θεό και είναι όλα ξενίκιαστα. Πρέπει να χαμηλώσουν λίγο τις τιμές, να ξαναγεμίσει η αγορά μαγαζιά. Σχεδόν ένα στα 5 καταστήματα στη Βασιλίση Σοφία, στο κέντρο του Αμαρουσίου, είναι κλειστά με την ένδειξη ενοικιάζεται. Αιτία, τα υψηλά ενοίκια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στην αγορά της Κηφισιάς είναι στα 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Και στη Νέα Ερυθρέα τα καταστήματα που έκλεισαν τελευταία είναι πολλά. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου, μέσα σε απόσταση λίγων μέτρων, συναντήσαμε τουλάχιστον 3. Βλέπεις πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία ήταν ανοιχτά, απασχολούσαν κόσμο, τώρα να είναι κλειστά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, εάν η τάση της αύξησης των ενοικίων συνεχιστεί, σε λίγα χρόνια τα παραδοσιακά μαγαζιά της Αθήνας, όπως τα ξέραμε, θα αντικατασταθούν από πολυεθνικές εταιρείες. Στον ίδιο δρόμο, κυρίες και κύριοι, με κάποια μέτρα διαφορά, οι τιμές αλλάζουν από σχετικά προσιτές σε απλησίαστες. Η Θεοδόρα Ζαγανάκου έκανε ρεπορτάζ και θα δούμε πού παρατηρούνται, Θεοδόρα, αυτά τα φαινόμενα. Και μάλιστα μιλάμε για μεγάλες διαφορές που μπορούν να φτάσουν και τις 2.000 ευρώ, Βασίλη. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Στη Λεωφόρο Κηφισίας, περιοχή Αμπελόκηπη, βλέπουμε κατάστημα στο νέο. Συγγνώμη, κατάστημα 58 τετραγωνικών, 47, ωραία, πάμε στο ψυχικό. 47 λοιπόν τετραγωνικών, 3.200 ευρώ, άρα 68 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Αντίστοιχα υπάρχει στην ίδια περιοχή, λίγα μέτρα, δηλαδή σε απόσταση λιγότερο από ένα χιλιόμετρα. Στους Αμπελόκηπους ακριβώς, 58 τετραγωνικά μέτρα, 1.150 ευρώ. Αντίστοιχα στη Λεωφόρο Μεσογείων, που είναι ένας δρόμος ο οποίος επίσης ενώνει αρκετές περιοχές, έχουμε λοιπόν στην Αγία Παρασκευή 112 τετραγωνικά μέτρα, 2.400 ευρώ δηλαδή.
δηλαδή 21 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στο Χαλάνδρι, πάλι σε απόσταση μικρότερη του 1 χιλιομέτρου, 3.800 ευρώ, δηλαδή 34 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, οι επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με πάρα πολλά έξοδα. Πέρα από τα λειτουργικά τους, έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν και τα ενίκια. Θεοδώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα αδιανόητο περιστατικό. Του είπαν ότι έχει καρκίνο με καθυστέρηση ενός ολόκληρου έτους και μάλιστα όταν ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Ο 55χρονος αστυνομικός Φέδωνα Τομόσογλου μπήκε αρχικά στο στρατιωτικό νοσοκομείο για μια εγχείρηση κολικοειδίτιδας. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε σήμερα το πρωί για βαριά σωματική βλάβη, κατονομάζοντας δύο γιατρούς του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Ο 55χρονος αστυνομικός που χειρουργήθηκε εσφαλμένα για σκολικοειδίτιδα, ενώ έπασχε από καρκίνο. Πάμε όμως να δούμε λίγο το χρονικό της υπόθεσης. Τον Δεκέμβριο του 2022 αισθάνθηκε έντονους πόνους στη κοιλιά και μεταφέρθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Και μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί η διάγνωση των γιατρών έκανε λόγο για οξία σκολικοειδίτιδα που έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Και έτσι και έγινε. Με το χειρουργείο να είναι επιτυχές, να παίρνει εξιτήριο ο άντρας και να συνεχίζει κανονικά τη ζωή του. 12 μήνες μετά, το Δεκέμβριο του 2023, λαμβάνει ένα τηλέφωνο που του λένε ότι έχει βγει το αποτέλεσμα της βιοψίας που λέει ότι πάσχει από αδενοκαρκίνο. Ένα χρόνο μετά όλα. Κάτι το οποίο σημαίνει 12 μήνες μετά, ακριβώς ένα χρόνο μετά, είχαμε το αποτέλεσμα της βιοψίας. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ήταν εσφαλμένη η διάγνωση της κολικοειδίτιδας. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις για ποιον λόγο καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει η βιοψία. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος αυτός υποβλήθηκε σε δύο χειρουργία προκειμένου να αφαιρέσει τους καρκινικούς όγκους. Ωστόσο, τα πράγματα ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς αυτή τη στιγμή έχει κάνει μετάσταση ο καρκίνος σε άλλα όργανα του σώματός του. Πέδωνα να σε ευχαριστήσω, ναι, και να παρακολουθήσουμε τα όσα είπε έξω από το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης ο αστυνομικός. Κάθε μέρα δίνω μάχη για τη ζωή μου. Πήγα να κάνω ένα χειρουργείο. Μετά από ένα χρόνο βγήκε η βιοψία. Έμεινα ένα χρόνο από ύφτος με τον καρκίνο μέσα μου. Αυτοί οι άνθρωποι με εκτέλεσαν. Τώρα έκανα και την Τετάρτη την ανοσοθεραπεία και δεν μπορώ να πω και πολλά. Στο μέτωπο του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ψυχρή εισβολή με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε από αύριο. Μαζί μου είναι ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη, έρχεται πολικός αεροχήμαρος. Έτσι είναι, Βασίλη. Να εξηγήσουμε τι είναι ο πολικός αεροχήμαρος. Είναι ένα ρεύμα με πολύ ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι δημιουργούνται λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασιών σε μικρή χωρική κλίμακα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι οι ψυχρές αερίες μάσεις, οι οποίες βρίσκονται στην κεντρική Ευρώπη και φέρνουν χιονοπτώσεις πολλές, είδαμε και στη Γαλλία και στο Παρίσι και σε πολλές περιοχές και στη Γερμανία, πώς αυτοί οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ή θα μεταφερθούν στην Ελλάδα και θα φέρουν ψυχρές αέριες μάζες, οι οποίες θα επηρεάσουν τη χώρα μας ουσιαστικά σε επόμενες ώρες, από το ξημέρωμα στο Σαββάτο στη βόρεια χώρα και στην υπόλοιπη χώρα μέχρι το μεσημέρι απόγευμα τη ίδια ημέρα. Θα δούμε χαρακτηριστικά ότι την Κυριακή το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές για την εποχή. Θα έχουμε παγετό σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα ο υδράκος θα πέσει την Κυριακή το πρωί στους 3 με 4 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική περίπου σε 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Να δούμε και πιο χαρακτηριστικά για την Αττική την Κυριακή το πρωί. Όπου στα Μέγαρα περιμένουμε 8 βαθμούς Κελσίου το πρωί της Κυριακής. Στον Πειραιά 9 βαθμούς. Στην Κηφισιά 6 βαθμούς. Στην Γλυφάδα 9 και στο Λαύριο 11 βαθμούς. Αυτή την ώρα έχουμε περίπου 18-19 βαθμούς, έτσι. Μιλάμε για μια διαφορά 10 βαθμών Κελσίου σε λίγες ώρες. Να δούμε λοιπόν πώς θα βιώσουμε αυτό τον πραγματικά χειμώνα τις επόμενες ώρες, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για τα πρόσωπα τα οποία τοποθετεί σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Αυτή τη φορά, όπως θα μας πει Βάσο Μητρομάρα, σε δύο υπουργεία βάζει δικούς του στενούς συνεργάτες αλλά και φίλους. Γι' αυτό και προκαλούνται και πάρα πολλές αντιδράσεις, Βασίλη. Λοιπόν, τώρα νέα του επιλογή για Υπουργός Δικαιοσύνης είναι η εισαγγελία Παμ Μπόντι. Η 59χρονη Μπόντι, τη βλέπουμε χαρακτηριστικά και στο οθόνες μας, έχει μακρά ιστορία στην επιβολή του νόμου και στο παρελθόν υπηρέτησε ως Γενικός Εισαγγελέας της Φλόριντα. Επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ, η Μπόντι ήταν μέλος της νομικής του ομάδας κατά τη διάρκεια της πρώτης του παραπομπής σε δίκη στη Γερουσία και επίσης τον υποστήριξε δημοσίως εμφανιζόμενη στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δικής του δίκης στη Νέα Υόρκη. Τώρα, για Υπουργό Παιδείας, να πούμε ότι επέλεξε την Λίντα Μακμάουν. Είναι πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικής Πάλης και είναι επίσης και επικεφαλής της
πρώην επικεφαλής της διοίκησης μικρών επιχειρήσεων στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Αυτή και ο σύζυγός της, Vince McMahon, δημιούργησαν την World Wrestling Entertainment και την ανέπτυξαν σε μια κερδοφόρα μορφή ψυχαγωγίας που μιμείται το άθλημα της πάλης ως θέαμα. Μάλιστα, να σου πω ότι όταν ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι θα αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας, πολλά βίντεο με την ίδια να εμφανίζεται στο ring κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πυκλές αντιδράσεις. Έχουν γίνει viral τις τελευταίες ώρες. Ακριβώς, Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Τα βλέμματα έχουν στραφεί στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στην Πάτρα, που έρχεται ελάχιστες ημέρες μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο Δημήτρη Κρικέλα που έχει πληροφορίες. Δημήτρη. Ναι, Βασίλη, η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να ξεκινήσει από λεπτό σε λεπτό στην Πάτρα και ο Κώστας Καραμαλής αναμένεται να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το οποίο αναμένεται να σημειώσει είναι ότι οι διαφωνίες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα και θα προσθέσει ωστόσο ότι αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα αλλά και η ομοψυχία στα εθνικά θέματα. Παράλληλα, ο κύριος Καραμαλής θα αναμένεται να κάνει και αναφορά στο ζήτημα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν τον αφορά ούτε τον ενδιαφέρει. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πιστοί σε Εκκλησία της Ελβετίας μπορούν να κάνουν ερωτήσεις σε ένα avatar του Ιησού, το οποίο μπορεί να απαντήσει σε 100 γλώσσες. Πυρετώδες είναι οι προετοιμασίες στο Las Vegas για το Grand Prix της Φόρμουλα 1, υπό το φόβο τα καζίνο να είναι κλειστά λόγω της απεργίας των εργαζομένων. Ενώ στα λευκά ντύθηκε το Παρίσι. Σφοδρή χιονοθύελλα σαρώνει τη γαλλική πρωτεύουσα. Οι πρώτες νυφάδες χιονιού πέφτουν στο Παρίσι με ντόπιους και τουρίστες να απολαμβάνουν τις καθηλωτικές ομορφιές εικόνες. Στο λόφο της Μονμάρτης, τα σκαλοπάτια προς τη Βασιλική Σακροκέρ ντύθηκαν με ένα λευκό πέπλο και οι τουρίστες απαθανατίζουν το κατάλευκο Παρίσι. Από την ισχυρή χιονόπτωση σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Παρισιού Charles de Gaulle, όπου οι αρχές ζήτησαν από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 10% των πτήσεών τους. From Las Vegas. This is Formula One. Το Las Vegas προετοιμάζεται πυρετωδώς για το Grand Prix της Formula 1 από τον φόβο τα καζίνο να είναι κλειστά λόγω της απεργίας των εργαζομένων. Εκατοντάδες εργαζόμενοι στα διάσημα καζίνο και ενός εργαζομένος στα ξενοδοχεία ξεκίνησαν απεργία την προηγούμενη εβδομάδα, ζητώντας πενταετή συλλογική σύμβαση εργασίας και υψηλότερες απολαβές. In den Schriften wird gelehrt, dass bestimmte Rollen innerhalb der Kirche festgelegt sind. Jede Rolle und Aufgabe hat ihren Platz im größeren Plan Gottes. Wie kannst du in deinem Leben Frieden und Harmonie fördern? Ο Ιησούς ο ίδιος και όχι κάποιος ιερέας απαντά στις ερωτήσεις των πιστών. Πρόκειται για ένα πείραμα τεχνητής νοημοσύνης που πραγματοποιείται στο παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Όσοι στέκονται απέναντι στον Ιησού καλούνται να μην αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες, αλλά και να αποδέχονται ότι αναλαμβάνουν το ρίσκο να μιλήσουν σε ένα avatar. Στην ουσία, πρόκειται για ένα πείραμα μέσω του οποίου οι πνευστές του θέλουν να ανοίξουν τη συζήτηση για το πώς τους φαίνεται η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή τους. Τώρα, κυρίες και κύριοι, βγαλμένες από ταινίες φαντασίας είναι εικόνες που φτάνουν από την Ισλανδία και κάνουν τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου. Για 7η φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο, εξεράγει ηφαίστειο στη Χερσόνησο Ρέικιανες, στέλνοντας λάβα προς τον Blue Lagoon, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα. Δόθηκε εντολή να εγκαινωθούν τα ξενοδοχεία και τα παρακείμενα σπίτια, ωστόσο οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει απειλή για τις αεροπορικές πτήσεις. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη, με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Αμέσως μετά έρχεται το Μίτσι Βάση σε 9 επόμενη μέρα και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό βράδυ σε όλους.